Γεια χαρά. Ο Θάδος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Σαμουρκασίδης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. 212-212-4800 είναι το τηλέφωνο του Αλφα Ρέντιο 989. Η συνάντηση στην ΕΠΟ με τους Big, μάλλον θα έλεγα εγώ να πούμε με τους Small, όχι με τους Big, συνεχίζεται. Έχουν αποχωρήσει ο Αλαφούζος, έχει αφήσει το πόδι του τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και έχει αποχωρήσει και ο Μπέος, ο οποίος έχει κάνει φοβερές δηλώσεις, θα τα πούμε αργότερα. Τώρα μέσα στην αίθουσα ήταν ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, ο Ιώ Σαββίδης, ο Σαββίδης, προσέξτε, ο Ιβάν με τηλεδιάσκεψη. Ο Μπέος μεταξύ των δηλώσεων του είπε το εξής: αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Βγήκε από την αίθουσα, έφυγε, αγανθισμένος λέει. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Τόσος κόσμος, τόσοι δημοσιογράφοι αφήνει την ώρα να κάνετε τι. Αυτό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ούτε στο Τζιμπουτί. Είναι μια φασοκομωδία. Να ευχηθώ να μην έχουμε αίματα, δεν ξέρω το λόγο που μαζευτήκαμε εδώ. Εδώ μαζεύτηκαν για το ποιος θα πάει το πρωτάθλημα και όχι για να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Αλλά τη σπουδαιότητα τα βάλω. Στην άφηξή του, εκεί στην ΕΠΟ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτέθηκε λεκτικά σε μερίδα εκπροσώπων των ΜΜΕ και απευθυνόμενος σε αυτούς ανέφερε χαρακτηριστικά. Μπα, όλα τα σκατά μαζεμένα εδώ είναι. Έλα, φίλε! Εγώ είμαι. Εσύ, Δημήτρη. Ναι, γεια σου. Γεια. Μπορείς να μου βάλεις το Total Eclipse. Total Eclipse. Eclipse. Total Eclipse. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι είπε στην άποψη του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Επιτέθηκε λεκτικά σε μερίδα εκπροσώπων των ΜΜΕ, φυσικά όχι σε δημοσιογράφους του Ολυμπιακού, αλλά σε ρεπόρτερς των άλλων ομάδων. Και απευθυνόμενος λοιπόν σε αυτούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μπα, όλα τα σκατά μας εμένα εδώ. Λοιπόν, μετά την αποχώρηση του Αλαφούζου και του Μπέου, αποχώρησε τώρα και ο Μελισανίδης. Δεν έκανε καμία την παραδοσιακή δήλωση στις κάμερες. Ο Δημήτρης Μελισανίδης ήταν ο πρώτος εκ των παραγόντων που είχαν μια συνάντηση με τον αρχιτεκτή Στιβ Μπένετ, ο οποίος αποχώρησε από τα γραφεία της ΕΠΟ στις 14:45, δηλαδή στις 3 παρατέταρτο. Ο ισχυρός άνδρας ΑΕΚ κατευθύνθηκε προς το αμάξι του χωρίς να κάνει δηλώσεις, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις με τους δημοσιογράφους και αρχίστηκε να σημειώσει: δεν έχουμε να πούμε τίποτα. 4 ώρες μετά την έναρξη συνάντησης με τους Μπαλτάκο Μπένετ, απεχώρησε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και κατά την έξοδό του είπε: δεν ξέρετε τι είναι η ΕΠΟ. Χρειάζεται να πω εγώ τι είναι η ΕΠΟ. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κατά την ολοκλήρωση συνάντησης με τους Μπαλτάκο, κτλ., 4 ώρες μετά την έναρξη της αποχώρησης και κατά την έξοδό του, αρκέστηκε να πει στους εκπροσώπους του τύπου: δεν ξέρετε τι είναι η ΕΠΟ. Χρειάζεται να πω εγώ τι είναι η ΕΠΟ. Ό,τι χειρότερο υπάρχει. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Έλα. Σε ακούμε. Έλα, Γιώργο, Γιάννης ο Νάτς είμαι. Ο Παιχταράς από την Βοστήρα. Εγώ, ρε, ο φίλος σου, ρε. Έλα, ρε, Παιχταρά από την Βοστήρα. Έλα, ρε, τι κάνεις. Προσπαθώ να σε πάρω, να σε πιάσω και δεν μπορώ να σε πιάσω. Τι κάνεις, αγόρι. 989. Να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω κάτι. Ρε παιδί μου, τώρα τι μου έφερε σαν όχι μόνο σε μένα, αλλά και στου μεγαλύτερου ηλικία που μα ακούνε τώρα, έτσι. Τι να θυμηθούμε τώρα, Νάτσι Ρέλι, τι να θυμηθούμε τώρα, τι να θυμηθούμε. Ήθελα. Κατάνια. Ήθελα, σε ακούω που σχολιάζεις, αλλά εγώ δεν θέλω να σχολιάσω γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου είναι ο χετός. Ναι. Τους έχω μάθει όλους. Όλους τους έχω μάθει και τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις. Λέγανε, σχολιάζανε κάπου τώρα, άκουγα. Και σχολιάζανε και λέγανε, λέει εκεί το ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο? Θες από διαιτησία? Θες από παράγοντες? Ό,τι το ΠΟΚ το ξεχάσανε. Το 70, το 65. Εγώ από το 64 έπαιξα. Σταμάτησα το 80. Λοιπόν, είδα και είδα και είδα και είδα και τι δεν είδα. Θα σε πάρω να μιλήσουμε, άντε, έχεις κόσμο. Θέλω να μάθω τι κάνει. Θέλω να μας καλά είμαι, θέλω να μας θυμίσει το εξής. Έλα. Σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μέσα στον Ταύρο, στο γήπεδο του Βοστήρα. Ναι. Όταν είχε κερδίσει κόρνερ ο ΠΑΟΚ και κατέβηκε ο Φουντουκίδης για κεφαλιά, τι έκανες μαζί, ναι, με τον Κατάνια? Πήραμε, μας είχε τάξει ο Γουλανδρής από 7.500. Σαν... Το πήρα αγκαλιά το συγχωρεμένο το Φουντουκίδη και του λέω: κάτσε, αρίσταρχε, στο 87 κερδάμε ένα 0. Έχει πάρει ο Λινοξυλάκης ο συγχωρεμένος κάνα 200.000. Ο προποντής. Και να μας μοιράσει και από 7.500. Λοιπόν, και μου λέει: αγαμίσω, ρε, μου λέει, όπως τα λέω. Ο Βουντουκίδη. Ναι. Και όταν και πήγατε. Πάει να φύγει, ναι, μου δίνει μια γωνιά και του δίνω μια καρπαζά καλή. Ναι. Και του δώσα και πει: έπεσε τούμπα. Που το, αυτό το θηρίο συγχωρεμένο. Ναι. Και όταν πήγατε στην τούμπα, τι σα περίμενε? Κυνήγαγε. Στην τούμπα μα χειροκροτούσαν 15.000 κόσμου που παίξαμε τελικά στου 4 του κυπέλου. Ναι. Μα χειροκροτούσαν όρθιοι στην εξέδρα. Συγκινήθηκα, αυτό έχω να θυμάμαι.
από όλα τα χρόνια που έπαιξα. Γιατί άσε για δωροδοκίες, άσε για διαιτησία, άσε να σου πω, και ονόματα εγώ. Εγώ δεν τρέπομαι να πω και ονόματα και να βγουν να μου κάνουν μήνυση εμένα. Εγώ πάω 76 στις 13. Να τους πω εγώ τι κάνανε και πόσοι κάνανε. Δεν ήτανε το ΠΟΚ, το ξεχάσανε το ΠΟΚ. Βάλανε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ με το περίστροφο στην τσέπη που έβγαλε τον Μπουφάν. Τι να την αρχίσω να λέω. Λοιπόν, και τον Βαρδινογιάννη τον είχαν και το χαιρετάγανε. Που βάλει το περίστροφο στο κεφάλι του διαιτητή με στην Κρήτη. Και, εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είμαστε από κάτω στον πάγκο. Εμείς είμαστε τα νύψια του Παναθηναϊκού, τα θυμάσαι. Βέβαια. Εκεί πήγε ο Λευθεράκης, πήγαν εκεί. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ να είσαι καλά, θέλω. Για μη σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ καιρό να κατέβεις κάτω, να κατέβεις, να πάμε στο Δίπορδο να βγούμε ένα μισό κιλό κρασί. Να μιλήσουμε. Για χαρά, Νάτσι, για χαρά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στον Κώστα. Έλα, Κώστα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ρωτάει ο Κώστα Φόξο, επειδή κάνει καλά, εσέ. Καλά. Να σου πω, επειδή είσαι τώρα 3 ώρα, περίπου 3 ώρα, τι έγινε με το Μαρινάκι. Άκουσα ο ίδιο ότι είχαν σήμερα συγκέντρωση οι πρόεδροι. Ναι, με Μπέμελ και με Μπαλτάκο. Μάλιστα. Δεν βγήκε τίποτα. Ο Μπέο αποχώρησε πρώτο και είπε ότι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν ήθελα να φτιάξουν, λέει, το ποδόσφαιρο. Ήθελα για να πάω το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν ξέρω εγώ, επειδή η συγκέντρωση για ποιο λόγο ήταν, αν επιτρέπετε. Για τη διαιτησία, για του διαιτητέ. Ωραία, που σπου μπλέξαμε τώρα, που λέξαμε. Και ο χοντρό τι έκανε, ο χοντρό άκουσα. Επιτέθηκε σε μια μερίδα εκπροσώπων του τύπου και του είπε: μπα, όλα τα σκατά μαζί εμένα εδώ. Εκεί δεν έκανε δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, μόνο του Παναγού και Τσάκη του Πάκου ήταν. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Γιώργο, αυτό το επίπεδο το πρόπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να πω, εγώ δεν μπορώ. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Πες μου. Μαρινάκης, Μελισανίδης, Σαβίδης, Αλαφούζος. Δηλαδή, παιδί μου, έχουν του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Άφησε να ρωτήσω. Ξέρεις τι είναι να έχεις σε αυτή την κατάσταση, να μην ξέρεις τι έχεις από λεφτά και να πηγαίνεις εκεί για να πεις αν είναι πλάγια ο out ή κόρνερ ή πέναλτι. Τι κομμωδίες είναι αυτές. Θα είμαι εγώ τώρα σε τέτοια θέση, με τέτοιες επιχειρήσεις, με τόσα λεφτά και να πηγαίνω να δω αν είναι πλάγιο out. Συμφωνώ. Αυτά είναι τις πλάκες. Αυτά είναι κομμωδία. Συμφωνώ, Γιώργο, μαζί σου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αλλά γιατί αυτό εξεμάνει, να το πω έτσι, και οι άλλοι, α πούμε, ο Αλαφούζος έτσι και πρώτος. Πρώτος ο Μπέος. Πρώτος ο Μπέος, μετά ο Αλαφούζος. Μετά ο Μαρινάκης και μετά ο Μελισανίδης και μετά ο Κακάτσης. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Μπέος που είπε ότι θα έχουμε προβλήματα. Θα έχουμε είπε ότι θα έχουμε αίματα, έτσι. Εντάξει, τώρα, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι να σου πω τώρα. Αλλά δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί σου μιλάω. Αλλά εγώ για το Μαρινάκη, α πούμε, περισσότερο με ενδιαφέρει, α πούμε, τι θέλετε, Χριστιανέ μου. Δηλαδή, άμα χάσει ένα πρωτάθλημα, μπορεί να το χάσει, γιατί δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Είναι ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρει άλλη ομάδα. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Εγώ είμαι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να πέσω έξω. Εντάξει, τι θα γίνει, ρε φίλε. Τι θα γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, Γιώργο, να σε καλά. Για καλά, φίλε. Για καλά. Πάμε στο Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Έλα, καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Γεωργιού, κάνατε ένα μεγάλο ατόπιμα. Για λέγε. Παραπληροφορήσατε. Γιατί δεν ήταν έτσι η δήλωση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ αυτά έχω από τα ΜΜΕ, δεν ήμουν εκεί. Αυτά έχω γραμμένα. Εγώ όμως την είδα ζωντανά τη δήλωση. Α. Σε εκπομπή, μπαίνοντας στην αυλή των γραφείων, ναι, και ναι, το ναι. Χωματόδρομο, ναι, ναι. Ήταν 4-5 δημοσιογράφοι. Ναι. Δεν απευθύνθηκε σε αυτούς. Απλά λέει όλα τα σκατά εδώ μαζεμένα. Εγώ τι είπα. Αυτό. Είπα τίποτα διαφορετικό. Βεβαίως. Τι είπα εγώ. Για πάρε πίσω και άκου ακριβώς τι είπε. Όλα τα σκατά μαζεμένα εδώ. Αυτό δεν είπα. Δεν είπες μόνο αυτό. Τι είπα. Μια λέξη αλλάζει το νόημα της όλης συζήτησης. Τι άλλο είπα. Ποια λέξη είπα. Εννοεί. Ανέφερες ότι έκανε επίθεση στους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Αυτό αναφέρουν όλα τα sites. Όλα τα μήνυμα. Αυτό αναφέρουν. Τα προσκύμενα στην ΑΕΚ. Εσύ τι είσαι. Εσύ είσαι της ΑΕΚ. Είσαι προσκύμενος που. Να σου πω κάτι. Επειδή βλέπω ότι η εκπομπή σου αεκοκρατείται, όχι ότι είσαι ΑΕΚ, αεκοκρατείται και παναθηνοκρατείται. Ακούω προηγουμένως κάποιον στην ακροατή αναφερόμενο στον κύριο Μαρινάκη, τον ονομάζει σαν χοντρό. Καταρχήν θα έπρεπε εσύ ο ίδιος να τον εγκαλέσει στην τάξη, γιατί δεν μπορεί να μιλάει αποξιωτικά για οποιονδήποτε που δεν γνωρίζει. Ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω αποξιωτικά για τον ακροατή, ούτε για σένα. Δηλαδή για να μπει κάποιο χοντρό πέρα να το γνωρίζει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Για να με πούνε εμένα, άκουσε με. Βράκουσε με. Για να απαξιώσει κάποιον. Βράκουσε με. Άκουσε με. Για να πει εμένα φαφούτη,
Πρέπει να με γνωρίζεις. Δεν είμαι. Εξαρτάται γιατί το λέω και πώς το λέω. Δεν είμαι. Σε λέω. Εξαρτάται πώς το λέω και πού το λέω. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Κηφισιά Ηλιούπολη 1-0 στο ημίχρονο. Τι θα ήταν. Κηφισιά Ηλιούπολη 0-1. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου. Γιάννης. Έλα Γιάννη. Ήθελα να ξεκινήσω με μια φράση που λες. Δείξε μου τα μπακ να σου πω την ομάδα σου. Όχι τα μπακ, τα χαφ. Τα, ναι. Μιλάω για Πανιόνια. Ναι. Είχα πάει ξέρεις 5-0 στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Ήθελα να σταθώ λίγο σε ένα αριστερό μπακ. Στο Διονέλη. Τι γκολάρα έχω σταθεί εγώ από πέρυσι για αυτόν τον παίκτη. Τον οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός. Τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Σου λέω αυτός ο παίκτης απορώ πως παίζει γάμα εθνική. Και είναι πιτσιρικά, είναι πολύ καλός. Είναι 6-2-3 από εκεί. Τον είδα πέρυσι εγώ δύο φορές με το ρουφ. Ναι. Τον είδα, ήταν πολύ καλός. Ναι, πήγα χθες, είδα, μπήκε αλλαγή γιατί ήταν δραματίας σου δύο εβδομάδες. Ήταν ο Λίμα, έβαλε ένα γκολ και ξαναμπαίνει αυτό στο 60-65 από εκεί. Μιλάμε τρομερό. Goal, κεφαλιά. Είναι απίστευτο. Mm. Αλλά έχει φτιάξει η ομάδα το Πανιόνιος. Χθες ήταν πολύ, μιλάμε για πολύ κόσμο στο κήπεδο. Και η πάφυρα χθες ήταν τρομερή. Ήταν άλλο πράγμα. Αλλά είναι εντάξει, ισοβαθμία με Ρόδο και. Μαρκό. Αιωλικό. Και αιωλικό, δεν Μαρκό, δεν πίσω, ναι. Θα δούμε. Πιστεύω, είναι αφίωμα. Είναι εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι θα παίζει ρόλο με Λουϊκό έξω. Αλλά δεν ξέρω τι θα παίζει μετά θα ανέβει, όχι είναι άλλο θέμα, δεν ξέρω, αλλά έχει φτιάξει ομάδα φέτος. Γιατί ο... ναι. Λέγε. Και ο προπονητής που ήρθε τώρα, που είναι που έρχε ο Κούστας, ήρθε αυτός, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Το έχει τώρα, έχει πόσα ένα μήνα που έχει έρθει. Μπράβο. Έγινε Γιάννη. Είναι... Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Ναι. Γιώργο, εγώ ναι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα, ο Ιουστινιανός είμαι. Έλα, Γιώργο, την εθνική πώς την είδες? Δεν πάει να την κλείνω. Γιατί έπαιζε με τα σπραχώματα. Έπαιζε με τα σπραχώματα. Ισχύει. Το Γιβραλτάρ όλο πίσω κλεισμένο ήταν. Εμένα θα σου πω ότι δεν μ' άρεσε το τελείωμα, τα τελειώματά μα. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν για 8-9-0. Απλά οι δικοί μα δεν μπορούσαν να το βάλουν. Σπου, δηλαδή, θα σου πούνε, είχαν κρύα δοκάρια, ναι, ο Γιακουμάκη έχασε δύο κούρπε, δεν χάνονται. Ναι, αλλά είναι σαν την ΑΕΚ που βλέπουμε στο πρωτάθλημα που φτάνει στην πηγή αλλά δεν σκοράρει. Το ίδιο πράγμα έβλεπα και με την εθνική. Δηλαδή πόσε φορέ φτάσαμε στην πηγή, τίποτα. Ουσιαστικά θα έπρεπε να, αν αυτό το παιχνίδι δεν το καθαρίσει με πάνω από 5 γκολ. Ποιο παιχνίδι θα καθαρίσεις μετά? Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Κοίταξε, σου είπα ότι περιμένω να τη δω στα μάτς με Γαλλία και με Ολλανδία. Τώρα εκεί πιστεύω, εδώ... Γιώργο, ότι θα είμαστε πιο αμυντικοί. Δηλαδή τελείως αμυντικοί. Εκεί θα δω. Το κέντρο δεν θα το περνάμε. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Αλλά σκέφτεσαι το Χατζηδιάκο αντιμέτωπο με τον Εμπαπέ. Έτσι και κάνει ο Εμπαπέ ότι φεύγει. Ο Χατζηδιάκο την ώρα που θα γυρίσει το σβέρκο του θα έχει φτάσει στα Κωνσταντίνα, είπα. Δεν θα προλάβει το σβέρκο να γυρίσει. Εντάξει, δυστυχώς η Γαλλία είναι μια χώρα, Γιώργο, που οι 11 στους 10 δεν είναι, οι 11 στους 11 δεν είναι Γάλλοι. Έχουν όλοι ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, ναι. Με παπί πρέπει να είσαι μέσα στο γήπεδο για να τους πιάσει. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Γιάννη, λέω. Και εγώ. Για χαρά. Γεια σου, Γιώργο, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς το Κωσί. Και καλησπέρα μου στον Δάνο και στο Χάρη. Κύριο Χάρη. Γιώργο, θυμάσαι κάποτε που ο Κούλιος αποκάλεσε το Μελισσανίδη εντύγρι με ερωνίχια. Είπα του πει σταμάτα, μην μιλάς. Δεν μου λέει Γιώργο, αν εγώ αποκαλέσω το Μαρινάκι Συμπουργό. Δεν είναι. Δεν έχει γράψει το έξαρτη στο Δωρή. Πες ο Γιώργος Συμπουργό, είπα τίποτα κακό, δεν είναι. Γιώργο, ο Ολυμπιακός, ο Πάντακος, ο Παύλος, οι άγγελες, οι ομάδες είναι οι ιδέες. Οι προέδροι έρχονται και παρέχονται. Για μένα τρεις προέδροι περάσαν από την Ελλάδα. Μείνανε κορυφές και δεν μπορεί να πει κανείς ακολό. Όλοι τους μνημονεύουμε, είτε Ολυμπιακοί είμαστε, οι Παντακοί, οι Παυλίδες, οι Ταϊκοί. Κουλανδρής, Μπάρνος και Καρέλα, συμφωνείς? Και Αλαμάνος. Αυτός ήταν μεγάλος παράγοντας. Για προέδρου. Και για πρόεδρος ήταν και ο Παντελάκης που πήρε το πρωτάθλημα τότε. Ναι, το χαρτίο αυτών είναι το τριών, το γιο του Παντελάκη του Αλαμάνου. Ναι. Αυτοί ήταν προεδράδες και οι τρεις. Ειδικά αυτό ο καρένα που θα έπαιρνε την πούσα, την θα έπαιρνε, άρα θα έπαιρνε το ηχούντα. Αλλά αυτοί πάγανε το μπουκαλά τον εθνικό και βολοδένει και στην τρίτη εθνική. Δεν ξανανεβαίνει ποτέ. Γιατί άμα ανέβει Γιώργο, πρέπει να μπει στο Καραϊσκάκι, δικό του το γήπεδο. Έχει μερτικό κι αυτό. Δεν είναι δικό του, απλά πρέπει να μπει και από του εκεί. Αν δεν θέλει όμω ο Ολυμπιακός, θα μου πει και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πάει ομάδες. Όλοι αυτοί έχουν πάει ομάδες.
μακάρι να κερδίσει μια εθνική. Καλά ξεκινήσαμε, να πούμε ένα χωριό πέραμε. Αλλά κάτω η παλήθεια. Μπορεί να βρούμε και του κάτω τελευταίο παιχνίδι εδώ να έχουν πάρει. Να είναι πρώτοι, να έρθουν εδώ να κάνουν μια αγκάρια. Μπας και την κάνουμε γάμπουλα, Γιώργο. Αν του τα λέω και με ψυχολογούν. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Ναι. Έλα Γιώργαρα. Έλα ρε. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, μια που είπες Μπάρλος, επειδή παλιά ο πατέρας μου ήταν γκαρσόνης στον Άγιο Μινά το ξενοδοχείο, ο Μπάρλος σύγναζε εκεί τα καλοκαίρια και τρέχανε, μου λέει, όλα τα γκαρσόνια. Ο πατέρας μου είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι εγώ, βγήκα Παναθηναϊκός. Τρέχανε, λέει, όλα τα γκαρσόνια στον Μπάρλο να σερβίρουν, γιατί άφηνε πάντα διχίλιαρο μπουρμπουάρ ο Μπάρλος. Λοιπόν, πάμε πληροφοριακά. Πήγα προχθές την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι, δεν σ' άκουγα όλη την εβδομάδα, δεν ξέρω τι είπατε. Πήγα στη θύρα 34, τα οποία είναι δίπλα από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Να πω ένα-δύο λεπτά το αυτό που είδα εγώ, Γιώργιο, ή δεν θέλεις. Για λέγε, για λέγε. Λοιπόν, εντάξει, κλασικά το μπεζάεξι για να μην φάω κανένα ξύλο, ξέρεις, κλασικά ας πούμε εκεί πέρα. Ρε φίλε, μπήκα μέσα, είδα το παιχνίδι, είδα και τον Παναθηναϊκό, είδα και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, χωρίς το Μαυρούκο μπροστά, εκείνο το Λιβάι Γκαρσία, ρε παιδί μου, μια ομάδα της σειράς. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα το ιδιαίτερο, πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος, αλλά ρε φίλε, όχι, έχασε εκείνη την τριπλή ευκαιρία, ξέρεις, το 46 που λέμε και αυτά όλα. Ήταν και πιο καλός με την μπάλα, έκανε μια βλακεία βέβαια εκεί στη φάση του Ρώτα, χοντρή. Ναι, μεν αδικήθηκε Άμραμπαν, δεν στέκομαι εγώ εκεί. Εγώ βλέπω στην μπάλα που είδα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και εκεί που κάθομαι και σκέφτομαι, ρε Γεωργίου, και λέω, ρε, λέμε όλοι ότι θα παιχτεί μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Λες να γυρίσει το παιχνίδι και να γίνει μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν το θεωρώ απίθανο και δεν ξέρω, πες μου και εσύ τη γνώμη σου. Ο ΠΑΟΚ είναι εμφανώς βελτιωμένος. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, καλύτερο το γεγράφει, ας πούμε. Τους είδα και τους δύο, ρε παιδί μου, λέω, αυτό που είπες, μήπως άλλαξαν όλοι και μήπως αυτή το παιχνίδι τώρα μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, τώρα τελευταία τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μόδα. Πολύ το λένε αυτό. Ναι, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι όμως και κάτι ακόμα. Επειδή άκουγα όλη την εβδομάδα ραδιόφωνο, κύριε Τσακίρη και κύριε, πώς το λένε τον άλλο, τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ που ήταν δημοσιογράφος και αυτός, ο Καραλή, το λέω. Ναι. Ρε παιδί μου. Υποτίθεται, εγώ τους πάω, έχω πολλά φιλαράκια, γαμώτα παιδιά, γαμώτα άτομα. Πραγματικά, βάσει των παιδιών αυτών, θεωρώ ότι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Αλλά φέτος τι γίνεται, ρε φίλε, ρε παιδί μου, που είναι Παναθηναϊκά, για σου λέω, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο Καραλής και ο Τσακίρης και λέει στην αρχή με τον Άμραμπατ, είπαμε και εμείς ότι είναι κίτρινη κάρτα. Αλλά μετά διάβασα τον κανονισμό, λέει, και δύο, τα ίδια. Διάβασα τον κανονισμό και λέει δεν είναι υποσχόμενη επίθεση. Θα μας τρελάουν τελείως δηλαδή. Μετά, ένα αυτό. Δεύτερον, ο Μιτσάρας στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που υποτίθεται και αυτός υποτίθεται είναι 70 χρονών, ωραίος πρόεδρος, ξέρω εγώ ένα το άλλο. Ρε Μιτσάρα, πάνε να κάνεις αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός 20 χρόνια. Δηλαδή, πάνε να πάρεις το πρωτάθλημα στα χαρτιά να πεις τα δοκάρια. Και λες, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ είναι αυτή ή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, είχα τρελαθεί όλη την εβδομάδα, μάλλον το τριβδόμαδο τώρα αυτό που έγινε όλα αυτά. Anyway, δεν με νοιάζει με να στο πάρει πρέπει να είναι ο καλύτερος και να σου πω και κάτι άλλο. Μαγιά θα είναι να το πάρει και ο ΠΑΟΚ από το μείον 14, φίλε. Γιατί είναι και δυνατός και ας μην το πάρω εγώ. Δεν είδα κάτι το. Δηλαδή μπροστά, έναν Ιωαννίδη πάλευε. Βέβαια, άκουσα ότι είχε κάνει και 6 ενέσεις στο παλικάρι. Δεν είδα. Εσύ δεν ξέρω τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, τι λες, ρε παιδί μου, πάνω σε αυτό. Συν του ότι κάτι ακόμα τελευταίο για το στοίχημα, δεν ξέρω όποιο το βλέπει. Εάν το πιο λογικό, ας πούμε, είναι την Κυριακή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ. Το πιο λογικό, ας πούμε, έτσι. Μες στην Τούμπα, μείον τρεις βαθμούς, θα κάνει την νίκη. Εάν γίνει αυτό, και τον Παναθηναϊκό το βλέπω λίγο ψόφιο, παιδιά, η απόδοση του ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα είναι 14. Ενώ τον άλλο είναι 2,3, 3 και 3. Για σκεφτείτε λίγο πονηρά, τα φιλιά μου. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στο επόμενο, έλα. Έλα, φίλε. Ποια είναι η γεριά. 65 λεπτό. Συνεχίζει. Και η Φυσιά Ηλιούπολη 1-0. Να πω ότι το Σάββατο πήγα στα Σπάτα που έπεσε για το πρωτάθλημα τη Β' Εθνικής, η ΑΕΚ με τον Απόλλωνα. Κέρδισε ο Απόλλωνας 0-2. Για πρώτη φορά ευχαριστήθηκα την ομάδα. Για πρώτη φορά. Συνεχώς αποκοτευμένο σήμερα. Αυτή τη φορά με γοήτευσε. Πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ μελετημένο, με καλή τακτική. Δεν έπαιζε ο Αργεντίνος. Σκεφτείτε να παίζει και ο Αργεντίνος, ο παιχταράς. Έχει δύο αραπάκια μπροστά. Μιλάμε φωτοβολίδες. Πολυβόλα και οι δύο.
Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα η ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ. Αυτά είναι τα σπλάγματα της. Αυτοί οι παίκτες. Από αυτούς τους παίκτες είναι δυνατόν να βγει κάποιος να πάει στην πρώτη ομάδα και να γίνει ο Δέος Μανολάς, ας πούμε. Τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα. Η μόνη ομάδα που δικαιολογεί αυτή την ιστορία είναι το ΠΑΟΚ. Θα το λέω μέχρι να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Παναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, τίποτα. Έλα, Γιώργο. Γιώργο, ακούγομαι. Πολύ καλά. Γεια χαρά. Γεια. Τηλεφωνώ από Γερμανία. Ναι. ΑΕΚ. Ναι. Ακούγομαι και τη φορά το Hans Freyberg. Πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, τι περιμένει ο κόσμος σήμερα, να βγάλουν καμιά άκρη οι Big Four, πώς τους λένε. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι για γέλια. Απλά ένα πράγμα θέλω να πω, ρε Γιώργο. Επειδή έχει κουράσει, επειδή εμείς. Εγώ είμαι ο παδός άρρωστος, ΑΕΚ, έτσι. Άρρωστος. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε, ρε, ό,τι και να γίνει, να πούμε. Όχι το καλύτερο διαιτητή του κόσμου να μας φέρουν. Είναι η νοοτροπία μας τέτοια στην Ελλάδα. Τέλος. Εγώ εδώ του βλέπω στη Γερμανία να πούμε, πάει ο άλλος νικάει μέσα στην έδρα της Αλληνής 0-2-0-3. Τελείωσε ούτε Μπένετ, ούτε Μαρινάκης, ούτε Μελτσανίδης, ούτε. Τέλος πάντων. Απλά ρε παιδί μου, ακούω πολλά παράπονα από οπαδούς του Παναθηναϊκού που λένε για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚ. Ρε παιδιά, η ΑΕΚ πότε είχε παράκα και διαιτησία να πούμε. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσα χρόνια με τον Κόκαλη, με τον Μαρινάκη που ελέγχουν τα κέντρα εξουσίας. Πιο παλιό δεν ήταν ο Κοσκοτάς, πιο παλιό δεν ήταν ο Βαρδινογιάννης. Εσύ είσαι, ρε Γιώργο, παλιός να πούμε. Να έχει η ΑΕΚ ένα-δύο χρόνια τα γένια. Εγώ με 48 χρόνια δεν θυμάμαι πότε την ΑΕΚ να κατήχε τη διαιτησία. Αλλά να. Σύμφωνοι. Μπορεί η ΑΕΚ, όχι μπορεί, όλα αυτά τα χρόνια έχει ευνοηθεί η ΑΕΚ σε παιχνίδια. Δηλαδή οι μικρότερες ομάδες τι να πούνε. Αλλά όχι ότι η ΑΕΚ κάνει κουμάντο, ρε παιδιά, να πούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή μην τρελαθούμε και τελείως. Εγώ σου λέω, Γιώργο, έφυγε ο Μελισσανίδης από την ΑΕΚ, έτσι. Δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει. Μια φορά είχα πάει κάτω στον Ολυμπιακό. Όχι μια φορά, έχω πάει 4 φορές στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ. Λοιπόν, έβλεπα εκεί πίσω στα επίσημα, αύριο να φύγει ο Μαρινάκης. Έχει αυτή να πούνε 15.000 εφοπλιστές να πάρουν τον Ολυμπιακό. Έφυγε ο Μελισσανίδης. Τώρα που φτιάξε μαγαζί γωνία, σίγουρα κάποιος θα εμφανιστεί. Άκουσε, αλλά στον Ολυμπιακό οι γαμπροί είναι μάτσο. Μάτσο οι γαμπροί στον Ολυμπιακό. Πολλοί εφοπλιστές, όλοι θέλουν. Ναι, τα είδαμε, Γιώργο μου, τα είδαμε τα μάτια μου. Γιατί είχα πάει εδώ και το καινούριο Καραϊσκάκι, αλλά είχα πάει εδώ και παιχνίδι με την Εθνική και είχα δει και ΑΕΚ 3 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λοιπόν, και κοιτάω πίσω μου με το φίλο μου τον Ολυμπιακάκι που ήμουν και μου λέει, Γιώργο, κοίτα αυτή. Έχασα την μπάλα, έχασα τα δολάρια. Τα μάτια μου γυρνάγανε σαν τον Ντόναλντ να πούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, τα ίδια στα επίσημα και του Παναθηναϊκού. Άμα κοιτάξει τα πίσω του Παναθηναϊκού, μιλάμε τώρα για ονόματα πολέμης, μιλάμε τώρα για ονόματα τρελά, α πούμε έτσι. Στην ΑΕΚ, ό,τι είχε η ΑΕΚ, ρε παιδιά, τα κουμάτα και τα γούστα. Εντάξει, τώρα βγάλαμε λίγο γλώσσα, μα έφτιαξε το καινούριο γήπεδο, ξεφύγαμε. Και ο Παναθηναϊκός αύριο μα φτιάξει γήπεδο, τα ίδια θα γίνουν. Και οι Παοξίδες αύριο μα θα φτιάξουν γήπεδο, πάλι τα ίδια θα κάνουν κι αυτοί. Εντάξει, αφήστε μα την τρέλα μα. Για το χέρι του Άμραμπα, το χέρι του έτσι. Να σου πω κάτι. Στο μεταξύ μα παιχνίδι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Η τελευταία φάση που λένε ότι ήταν πέναλτι, έτσι. Αλλά ακυρώθηκε σωστά λόγω του φάουλ που κάνει ο. Πόσο λέμε αυτό το Μπολονό, ωραία, το Σιμάνσκι. Λοιπόν, αυτή η φάση, ρε Γιώργο μου, δεν είναι σαν το πρώτο παιχνίδι που κάνει ο Σπόραρ στο Χατζησαφή που τον σπρώχνει από πίσω. Αλλά δίνει πέναλτι όμω. Δηλαδή, άμα ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη, ρε παιδιά, να πούμε. Αφήστε να χαρούμε αυτή την κολομπαλίτσα και α το πάρει ο καλύτερο να πούμε. Ο πιο τυχερό, τι έγινε. Δηλαδή, εμεί άμα το πάρει η ΑΕΚ, εγώ που είμαι ΑΕΚ, θα μου δώσω Μελισσανίδη Γκλιφιτζούρι. Δηλαδή, εντάξει, να πούμε τώρα. Να δούμε λίγο την μπαλίτσα, να παίξουν μπαλίτσα γιατί και ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε, ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε πολύ. Λοιπόν, αφήστε να γουστάρουμε λίγο, ρε, πέντε ματσάκια που είναι έξι. Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε. Παιδιά, να είστε καλά. Για καλά, φίλε. Λαβάρα, Λαβάρα, αγάπη μου. Για καλά. Πάμε στο Λευτέρη. Έλα, Λευτέρη. Γεια σου, Γιώργη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, αγόρι μου. Είμαι Λευτέρης από τον Μπραχάμι. Ο Πανιώνης, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ναι. Έχω πάρει μια-δυο φορές. Ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Γιώργη, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, έτσι. Αλλά τώρα αυτοί κόπτονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο να φτιάξουν αυτοί που πήγανε κάτω να. Μαρινάκηδες. Όλοι αυτοί, είχε δίκιο ο Μπέσου με αυτό, όλοι αυτοί ένα πράγμα του ενδιαφέρει. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπράβο. Λοιπόν, κάθε και διαμαρτύρονται οι ίδιοι και οι ίδιοι, έτσι. Πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι για τη διαιτησία. Πέρσι τα ίδια. Πρόπερσι τα ίδια. Πριν 5 χρόνια τι γίνονταν. Τα ίδια. Πριν 10 χρόνια τι γίνονταν. Πάλι τα ίδια. Φτιάχνουν το ποδόσφαιρο. Αυτοί θα φτιάξουν το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Αντί να κάτσουν να τα βρούνε, έτσι. Τσακώνονται για ποιο θα μεγαλώσει την τσέπη του. Ποιο θα μεγαλώσει την τσέπη του. Δεν τρέπονται καθόλου. Καθόλου δεν τρέπονται. Και αυτό που γύρισε και είπε ότι τα playoff δεν θα τελειώσουν, δεν υπάρχει αθλητικό δικαστή να του πει Ελλάδα, ρε φίλε, γιατί δεν θα τελειώσουν τα playoff. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν κοιτάνε το ποδοσφαιράκι. Ο Μπέος είπε κάτι άλλο. Ο Μπέος είπε κάτι άλλο. Θα χυθεί αίμα. Θα χυθεί αίμα.
Ωραία. Έτσι που λέει. Κοιτάνε μόνο την τσέπη του, Γιώργη. Δεν ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο. Αλλά αφού δεν ενδιαφέρονται αυτοί, υπάρχει τρόπο να το φτιάξουμε κι εμείς, οι οπαδοί, οι φύλαθλοι, όπως θέλεις. Υπάρχει ένας τρόπος, ρε φίλε, να μην πάει κανένας φύλαθλος στο γήπεδο. Κανείς, για ένα χρόνο, κανείς. Να μην υπάρχει Νόβα, να μην υπάρχει Κοσμοτέ, τίποτα. Κόφτε το για ένα χρόνο να δεις πώς θα πονέσει η τσέπη του και πώς θα κοιτάξουν να φτιάχνουν το ποδοσφαιράκι. Γιατί έπρεπε να αντρέπονται όλοι αυτοί που πήγαν κάτω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάνε μόνο την τσέπη του. Συγγνώμη, άμα σήκωσα λίγο τον τόνο, ρε Γεωργίου. Καλά έκαμε. Αλλά είμαι εκνευρισμένος, δηλαδή είμαι από παιδάκι τα ίδια και τα ίδια. Βαρέθηκα, τους βαρέθηκα. Το ποδόσφαιρο να φτιάξουν, τίποτα άλλο, Γιώργο μου. Για χαρά, καλή φίλε μου. Για χαρά, για χαρά. Ακούστε ένα μήνυμα που έχω εδώ πέρα. Η Γιώργο λέει, εμείς είμαστε φίλοι τέσσερις. Οι δύο είναι Ολυμπιακοί, οι δύο είναι Παναθηναϊκοί. Και οι δύο έχουμε συμφωνήσει να πάμε απόψε να δούμε στην Αγία Σοφιά το μάτς της Ελλάδας με τη Λιθουανία. Δεν θα πάμε μόνο για να δούμε το παιχνίδι. Περισσότερο θα πάμε για να δούμε το γήπεδο. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δούμε το γήπεδο. Όταν πέσει και η ΑΕΚ δεν μπορούμε να πάμε. Τώρα είναι ευκαιρία να πάμε να δούμε το κοινό γήπεδο. Σωστό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος, ο Μάρθος, είμαι Αριανός. Έλα, Μάρθος. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά. Θεωρείς λοιπόν εσύ ότι όλοι αυτοί που σε σκέπτονται σήμερα θέλουν να δώσουν λύση για το ποδόσφαιρο? Όχι, μπορεί. Υπάρχει άνθρωπο. Υπάρχει άνθρωπο να πιστεύει κάτι τέτοιο. Μα το είπαμε. Όλοι αυτοί για ένα πράγμα ενδιαφέρονται. Ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει. Έλα. Μόνο ο καταναλωτής. Με ακούς? Ναι. Αυτός μπορεί να δώσει τη λύση. Ο καταναλωτής. Το είπε ένας προηγούμενος. Το είπε ένας προηγούμενος. Και πολύ καλά το είπε. Λοιπόν, αν λοιπόν εγώ πάω να δω τον Άρη και κερδίσω με 2-5 πέναλτι και αρχίσω και κράζω, το ίδιο κάνει ο Ολυμπιακός, το ίδιο κάνει ο Παναθηναϊκός, το ίδιο κάνει ο καθένας, θα αρχίσει λοιπόν να αλλάζει και η νοοτροπία. Απλά όμως η νοοτροπία τη δικιά μας σαν λαού είναι να χωθούμε στο φανάρι, να χωθούμε στην ουρά, να χωθούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα με όποιο τρόπο γίνεται. Οπότε μην έχουμε απαιτήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ποδόσφαιρο καλό, ούτε πολιτική καλή, ούτε τίποτα από τη στιγμή που εμείς σκεπτόμαστε έτσι και αποφασίζουμε έτσι και ψηφίζουμε έτσι. Και όταν λοιπόν βγαίνει ο Αθανασιάδης και ρίχνει παράδειγμα τώρα, 100 παραδείγματα υπάρχουν. Τη γονατιά, α πούμε, στο Φαμπιάνο και βγαίνει τώρα ο κουμπάρος μου Αεκτής και μου λέει, ρε φίλε, τι θες να κάνω. Και ο Παοκτής, ο φίλος μου, μου λέει, ξέρεις, φορούσε μεγάλο παπούτσι, λέει, και πάτησε τη γραμμή. Και τι να συζητάμε από εκεί και μετά. Είναι δηλαδή, σου φέρνει αηδία ο φίλος σου, ο διπλανός σου, ο συνακροατής σου. Οπότε, παιδιά, μην έχουμε απέναντι. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε. Δυστυχώς. Και προέρχεται από εμάς τους ίδιους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. 74 λεπτό. Και φυσικά, Ηλιούπολη 2-0. Γιώργο, κάντε λίγη υπομονή, γιατί έχουμε κάποιες δηλώσεις χαρακτηριστικές τόσο από τον Μουάκη Γκαγκάτση, όσο και από τη ΜΑΕΚ. Λοιπόν, τι δήλωσε ο Γκαγκάτσης? Μην είμαστε όλοι άφωνοι, λέει. Ναι, μεν όλοι συμφωνήσαμε που διαφωνούμε, αλλά υπάρχει μια καταγγελία αποκάλυψη που έκανε ο Στίβ Μπένετ στη διάρκεια της συνάντησης. Ποια είναι αυτή η καταγγελία? Ξένος διαιτητής αυτοπροτάθηκε να διαιτητεύσει το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο δεν γίνεται πουθενά. Και τόνισε πως ο δικέφαλος θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την τιμωρία του εν λόγω ρέφερι. Πολλές δηλώσεις, πάρα πολλές. Να μην διαβάσω και. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Γιώργος Κορμάς, τόνισε πως η ΑΕΚ θέλει καθαρό ποδόσφαιρο και πως δεν θα την τάξει το πρωτάθλημα στον αέρα, ξεκαθαρίζοντας πως η αποχώρηση του Ολυμπιακού από τη σύσκεψη κορυφής χάλασε στο παραπέντε τη σύνταξη επιστολής προς την UEFA για ελίτ διαιτητές. Όπως δηλώνει ο Κορμάς, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός απεχώρησε και έτσι δεν συντάχθηκε επιστολή προς την UEFA για ελίτ διαιτητές. Έλα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτά που ακούμε, δηλαδή είναι αφύσικα πράγματα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν σε χώρες ποδοσφαίρου. Είναι δηλώσεις αυτές ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια υπόσταση, εννοείται, κάποια κοινωνική. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πώς θα παραδειγματιστεί δηλαδή ο 18, ο 17, ο 20 χρονών που τα μυαλά τους είναι ήδη στα κάγκελα? Όταν ακούν αυτές τις δηλώσεις, μετά φωνάζουμε για τα παιδιά που σκοτώνονται, για τη Τουάρη. Και καλό είναι να μην ακούγονται καν. Ούτε να μεταφέρονται καθόλου από τα μέσα. Να μην τα ακούνε. Ας τα πούνε μεταξύ τους όλα. Είναι δυνατόν στην Αγγλία, στη Γαλλία και να γίνονται τέτοια πράγματα? Και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, θα χυθούν αίματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, δεν ξέρω, απόρρισα.
Απόρρισα. Πού να πάει το ποδόσφαιρο. Δεν το θέλουμε τέτοιο ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε. Προκαθορισμένο. Όλοι ενδιαφέρονται για το προτάσμα. Δεν ενδιαφέρον. Όταν ενδιαφέρεται ο καθένας για το προτάσμα, αυτά θα γίνονται. Δηλαδή, γινόμαστε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τι να πω. Εμένα, αυτά, εμένα, δεν έχω. Έγινε, Γιώργο. Για χαρά. Για χαρά. Δημήτρης. Ναι, γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης λέω, από Άνδρος τηλεφωνώ. Ναι. Απλά θέλω να πω κάτι, ξέρω εγώ, εντάξει να μην το πάμε, και εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, δεν, όχι και τόσο πολύ. Απλά εγώ πιστεύω γενικά το πρόβλημα που έχουμε σαν κράτος αυτή τη στιγμή, δηλαδή και εμένα οικονομικά εντάξει είμαστε σε άσχημη κατάσταση, αλλά το πρόβλημά μας είναι πολιτιστικό, εκείνο το πρόβλημά μας. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, κάθομαι και βλέπω ας πούμε στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν 3, 4, 5 τραγούδια που να βγαίνουν το χρόνο. Στο λέω γιατί και εγώ γράφω. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το μεγάλο, είναι άλλο. Ποιο? Η έλλειψη κρίσης στην πλειονότητα των Ελλήνων. Δεν υπάρχει κρίση. Εντάξει, συμφωνώ, αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θα σου πω, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι το θέμα. Ότι το κράτος έπρεπε πολιτιστικά να κάνει κάτι. Δηλαδή, μπορούσε να κάνει μια δημόσια δισκογραφική εταιρεία. Δημόσιες εκδόσεις. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα έτσι. Κοίταξε τα χάλια της ΕΡΤ. Δηλαδή, εγώ φωνάζαμε τότε που την κλείσανε. Τώρα η ΕΡΤ είναι χειρότερη από ότι ήταν η ΝΕΡΗ. Εγώ σου λέω τώρα, κοίταξε να δεις. Εγώ παίρνω ένα επίδομα αλληλεγγύης 200 ευρώ. Έχω γράψει 250 ποίηματα. Έχω εκδώσει ένα βιβλίο πριν χρόνια. Κάποιες δύο ποιητικές συλλογές τέλος πάντων. Μπορεί να τις δει και ο κόσμος. Λέγεται Φτερωτοί κρατούμενοι. Και το έχω εκδώσει στην Αθήνα. Αυτό είναι με στίχους και ποίηματα και σκίτσα δικά μου. Λοιπόν, αυτό το εκδίδει, άμα το απαντήσεις, πάτησε το όνομά μου, το επιθετό μου και τον παίρνω, δεν έχω πάρει ένα ευρώ. Δηλαδή, εγώ δανείστηκα για να εκδώσω αυτό το βιβλίο. Είχα εκδώσει 250 αντίτυπα για να τα δώσω, γιατί είχα ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο εδώ χρόνια. Εντάξει, μετά το έκλεισα. Και τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει δεν πουλάει τίποτα. Και το έχει στο σκλούτ, το έχει σε αυτά. Δηλαδή, αυτό είναι εκδόσεις 2016. Και δεν παίρνω τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι δεν παίρνω τίποτα. Είναι ότι ο κόσμος της λέει, δεν υπάρχουν λέει τραγούδια σήμερα, δεν βγαίνουν τίποτα, δεν υπάρχει. Πόσοι θα είναι σαν και εμένα. Και να σου πω και κάτι, αν υπήρχαν σήμερα, ξέρω εγώ, Καζατζίδης, μπορεί να υπάρχει μες στον κόσμο. Όχι ανάλογος, περίπου. Υπήρχε περίπου. Και να ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, δεν θα υπήρχε. Δεν θα κυκλοφορούσε τίποτα. Δεν ξέρω, αυτά θέλω να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο Σταύρος. Έλα Σταύρο. Εθνική πώς είδες. Είπα σε έναν προηγούμενο που συζητάγαμε ότι δεν μπορώ να την κρίνω με τον αντίπαλο που έπαιζε. Ναι, απλά ήταν ωραία σε κλειστές άμυνες, σε κλειστή άμυνα. Άλλαζαν μπάλα και τα λοιπά. Γιατί παίζαν και άλλοι με και οι 11 πίσω, ας πούμε. Οι άλλοι μου θυμίζαν την Κοψαχίλα. Β' κατηγορία. Ναι. Λοιπόν, ένα προβληματισμό σε πήρα και εγώ θέλω να καταθέσω. Έτσι, προβληματισμό και μόνο τίποτα άλλο. Φαντάζεσαι τρίτη σερή χρονιά τον Ολυμπιακό χωρίς τα έσοδα του Champions League. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας σας βγάλει συμπεράσματα. Είναι τρίτη συνεχή χρονιά. Και δεν ξέρω, πριν είχε πάει νομίζω δύο ΠΑΟΚ. Ή μπορεί να είναι και τέταρτη. Δεν θυμάμαι καλά. Αυτό μόνο, Γιώργο, τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά, γεια. Έχω μια απορία. Σε αυτό που είπε ο Γκαγκάτσης, δηλαδή στην καταγγελία που κάνω Μπέμετ, πως ξένος διαιτητής αυτοπροσδιορίθηκε και θέλησε να παίξει αυτό στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και λέει ο Γκαγκάτσης, θα κυνηγήσουμε αυτό το διαιτητή μέχρι για σκάτω. Είμαι σαν να λέει ότι αυτό το πράγμα το κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν πάει. Κάπως έτσι δεν οδηγεί την κατάσταση. Έχει καμιά απόδειξη ο κ. Γκαγκάτσης ότι αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτό για να πάει μόνο στην ΕΠΟ και να πει θέλω να παίξω αυτό το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, σημαίνει όπου κάτι τρέχει από πίσω. Δεν πάει έτσι μόνο του. Αέρα μπανά. Έλα Σταυρό. Έλα. Έλα. Έλα Μίτσο. Όχι Σταυρό, Μίτσο με λένε. Ναι, Μίτσο μου, ναι, ναι. Λοιπόν, βγαίνει, έχω ακούσει, δηλαδή αυτές τις μέρες, βγαίνει η Παναθηναϊκή σε όλα τα ράδια και δηλαδή γκρινιάζουν ότι τους έχει αδικήσει η διαιτησία. Σοπάτε ρε, πού σας έχει αδικήσει η διαιτησία, στο μάτς με την ΑΕΚ, ίσα ίσα που εκεί έπρεπε ο Παναθηναϊκός να παίζει με 9 παίχτες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ίσα ίσα που στο μάτς αυτό η ΑΕΚ αδικήθηκε, όχι ο Παναθηναϊκός. Και να σας πω και ένα άλλο. Στο μάτς του κανονικού πρωταθλήματος στη Λεωφόρο με τον Καμπάκοφ, και εκεί ποιος αδικήθηκε, δεν αδικήθηκε η ΑΕΚ και μάλιστα σφάχτηκε η ΑΕΚ στο γόνατο. Τη σφάξανε την ΑΕΚ ο Καμπάκοφ που έδωσε στο Παναθηναϊκό δύο πέναντι ανύπαρκτα. Και κανονικά έπρεπε το αποτέλεσμα εκεί να ήταν η ισοπαλία ή να ήταν 1-2 υπέρ της ΑΕΚ εκεί πέρα. Αλλά έγινε αλλιώς η αποτέλεσμα του υπέρ του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Δεν τα λέτε αυτά. Εσύ, κύριε Μπίλμπα, εντάξει, είσαι δηλαδή υπερήφανο για αυτό που έγινε στη Λεωφόρο για τη σφαγή αυτή σε βάρος της ΑΕΚ. Που ο Καμπάκοφ εκεί πέρα έπαιξε 90-10
υπέρ του Παναθηναϊκού. Είσαι υπερήφανος που πήρε δύο πέναλτι ανίποτα. Μίτσο. Μίτσο. Κύριε Μπίλμπαϊ, τάξη. Μίτσο, μια τελευταία ερώτηση. Για πες. Γιατί έχω πολλές τέτοιες, όχι καταγγελίες. Μου το έχουν πει πολλοί. Ναι. Εσύ ήσουν ποτέ Ολυμπιακός? Όχι, ποτέ. Από τα γενικά. Πολλοί μου το λένε αυτό. Περίμενε να σου πω. Περίμενε. Ότι ήσουν αλήθεια χιδέα αυτά. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Αυτά είναι χιδέα ψέματα. Συκοφαντίες. Άκουνα, Γιώργο. Εγώ από μικρό που ήμουνα, από τα γενοπάσια, από μικρό που ήμουνα, με έπαιρνε ο μπαμπάς μου και με πήγαινε στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι. Καταλαβες. Μ' ακούς? Ναι, βεβαίως. Με έπαιρνε από το χέρι και με πήγαινε στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εγώ από τα γενοπάσια μου εξής. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίτσο. Γεια χαρά. Λοιπόν, τα πάμε. Λέμε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Καλώς τον. Ρονάλντο, τι κυνηγάει ο άλλος στο Μπίλμπα, εντάξει. Βάρντα Μπιλ. Λοιπόν, έμαθες άλλο το νέο? Ποιο? Να σε πάω λίγο εγώ εκτός Ελλάδος, έτσι λίγο πάλι με το αεροπλάνο. Για λίγη. Νάγκελσμαν. Για μια ακόμα να φύγει. Ναι, έφυγε όμως, χαίρετε. Ναι, έφυγε, αφού πήραν τον Τούχελ. Εντάξει, η γκόμενα είναι εντάξει τώρα, δεν είναι πια γκόμενα. Συλλό είχαν θέμα με αυτό. Αυτό δεν ήταν προπονητή, συλλό. Δεν λέγαμε ότι είναι ο Γιάννικης. Πάντως, εγώ διαφωνώ που πήραν τον Τούχελ. Δεν τον έχει μου. Μπορεί να πει η Champions League με τη Τζέλση, αλλά δεν τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη. Πρόσεξε, αυτός τώρα πέρασε στο Champions League και τον διώξανε. Τα μάμ του στην Γκουαρδιόλα. Δεν προλαβαίνει ο άλλος να κάνει τίποτα. Τα μάμ του στην Γκουαρδιόλα, σου λέω. Και σου λέω δεν τον πάνε καιρό. Είναι, δεν είναι τώρα. Αυτός δεν κάνει. Δεν είναι για το επίπεδο του Μπαγκερό Νάγκελσμαν. Έτσι. Τραβάει ομάδα από μόνη της. Δεν τραβάει λόγω Νάγκελσμαν. Και υποτίθεται ότι φοβούνται ότι δεν θα τα καταφέρει αυτός. Ούτως ή άλλως θα πάρει την κούπα και αλλάξαν τώρα. Πήραν τον Τούχελ, μην κλείσει αλλού ο Τούχελ, καταλαβες. Ναι. Φοβήθηκαν αυτό οι σατανότεργοι. Αυτό το νέο, τα έλεγα για την Μπάγερ και επέκταση συμβολίου Σπαλέτη, ε. Εντάξει. Δικαιολογημένα. Άλλος, το δικαιολογημένα. Λοιπόν, θα τα πούμε, Γιώργη. Γεια σου, Ρονάλντο. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Γεια χαρά. Έλα, Γιώργο. Ναι, ο Γιώργος. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Τι κάνεις, καλά. Να είσαι πάντα καλά. Η συνάντηση σήμερα, η γνώμη που είναι παραθυναϊκό, εγώ. Η συνάντηση σήμερα είναι άστα. Δεν φτιάχνατε τίποτα το ποδόσφαιρο νόμος. Τι περίμενε, δηλαδή, τίποτα θετικό. Όχι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, έχουν φύγει από το ελληνικό ποδόσφαιρο οι παράγοντες. Συμφωνούσαμε τους προελαλήσαντες με τον Μπάρλο, Καρέλας. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο, έτσι, κάποια συμπίνα. Δεν το λέω. Λες Ολυμπιακός, έχει πίσω φωτιστές φουλ που περιμένουν να. Μάτσο ή γαμπρί. Μου επιτρέπεις. Αμέ. Θυμάμαι κάτι Μπανασάκηδες, κάτι Σαλιαρέλιδες. Δεν μιλάω κίνδυνο, κάτσε. Μου επιτρέπεις. Ναι. Γιατί λέμε Σαλιαρέλιδες, Κοσκοτάδες, Λευροντιάδες, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί μας. Μπαγαζί με προεδρούς ανέκαθεν. Και αν μου επιτρέψει και κύριε, λέει, έχει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός και ο Καρέλας. Τώρα σου ανέφερα τρία ονόματα. Τι κοινό έχουν οι λεφτάδες που ήταν τότε. Ε, Γιώργο. Έλα, σε ακούω. Τι κοινό έχουν αυτοί οι προεδράδες που λες Μπάτσο ή Γαμπρί. Μπανασάκης, Σαλιαρέλης, Κοσκοτάς. Ναι, αλλά πολλοί εφοπλιστές θέλουν να πάρουν τον Ολυμπιακό. Για τώρα αυτοί έτσι, είχαν ποτέ τέτοιους προέδρους σε άλλες ομάδες. Δεν είχαν. Και λείπουν οι παράγοντες όπως. Γιατί ποτέ. Δεν είχε άκρη τον Τροχανά, δεν καταλάβω. Εντάξει, εγώ σου είπα τρεις που ήταν στη φυλακή και τρεις. Στο σκέστο να πούμε. Παναγκός είχε προεδράδες. Μαζαβελάκηδες. Πες Βαλισάκηδες. Αλλά είχε πρώτα ονόματα. Και δεν είχε πρόβλημα ποτέ. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα τι βλέπεις? Τίποτα. Το έχω πει παραλυμένα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Έχω κάποιες εκτιμήσεις, ξέρω εγώ, αλλά έχει ανέβει ο Ολυμπιακός τώρα πάρα πολύ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη σταθερότητα. Μάχη θα γίνει. Μάχη πιστεύω θα γίνει. Ο Πάοκ, πόσο βλέπεις ο Πάοκ? Ανεβασμό ζει γι' αυτό. Η ΑΕΚ έχει χάσει λίγο στροφές τώρα. Ο Πάοκ έχει έναν τρισμαντάζ. Κυνηγάει τρεις ομάδες. Μην κυνηγάει μία. Σωστό. Καταλάβες. Γιατί και οι άλλοι μωρέ κοντά είναι όλοι. Δεν λέω ότι είναι κοντά, αλλά όταν κυνηγάς έναν, ναι, κι άλλο τρεις. Λοιπόν, ναι. Έχουμε εδώ κάποιες δηλώσεις του Μπαλτάκου, να τις πούμε. Ναι. Τι είπε ο Μπαλτάκου? Φτάσαμε, λέει, κοντά στη συμφωνία, είναι γεγονός. Η συμφωνία όμως χάλασε τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπήρχε συμφωνία, ότι η ΕΠΟ δεν θα τηρήσει το δυσμικό του ρόλο και δεν θα κάνει αυτό που πρέπει, ώστε στις επόμενες 9 αγωνιστικές να έχουμε τις διαιτησίες που επιβάλλεται να έχουμε. Δηλαδή διαιτητές ελίτ ή αλφα κατηγορίας, ώστε να τελειώσει το πρωτάθλημα όσο το δυνατόν πιο ομαλά και να κατακτήσει τον τίτλο καλύτερο. Γιατί δεν έρχονται διαιτητές καλοί αυτό το διάστημα? Ο Μπένετ τα έχει εξηγήσει όλα και οι προλαλήσαντες έχουν πει. Αυτό που σας λέω είναι ότι η ΚΕΔ, σύμφωνα με τον κύριο Μπένετ, έχει κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να έρθουν ελίτ διαιτητές ή πρώτης κατηγορίας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Για την κατηγορία ότι διαιτητής ξένος αυτοπροτάθηκε να παίξει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
επειδή λέει αυτό αφορά ομάδες και μπλέκει δύο ομάδες, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δεν θα πάρω θέση. Ο Μπέντ μας είπε ότι υπάρχει ήδη ανάκριση από την UEFA. Δεν θα πάρω θέση σε κάτι που είναι υποέρευνα. Έχει κι άλλα εδώ πέρα, τέλος πάντων, μην τρώμε το χρόνο μαζί. Λόγια να αγαπιόμαστε, έτσι. Ναι. Επίσης για την ομάδα στον Απόλλωνα, πήγαινε παλιά η Ριζούπολη, τζάμπαρε δεν ανεβαίνει φέτος. Τζάμπαρε δεν ανεβαίνει, ρε γάμο. Πέσαμε σε ύφαλο. Έπαιξε ωραία και έχει καλή ομάδα. Εγώ του είδα το Σάββατο με τη ΜΑΕΚ, ήταν πολύ καλό. Δηλαδή πάρα πολύ καιρό είχε έτσι να με εγωιτεύσει ο Απόλλωνα. Είδα τη λέω, ήταν εξαιρετικό και αυτό που έβαλε το πρώτο με την κεφαλιά τον γκολ, καλό παίκτη. Ο Μωραϊτάκη. Όχι ο Μαυράκο. Όχι ο Μόρα, ο Μόρα, Μόρα το λέμε. Αλλά οι δύο Μαυράκοι είναι πολυβόλαδε. Πρώτον αυτό. Εξαιρετική. Λε να γίνει το μπαμ και να ανέβει. Και δεν μπαμ, πιστεύω, είναι πολύ μπροστά η Κυφσιά. Η Κυφσιά έχει απάντε. Έχει μεγάλε απάντε τώρα, δεν ψάχνει. Ιστορικό σωμάτιο η ομάδα σου. Ιστορικό σωμάτιο. Και ιστορικό σωμάτιο και η Κυφσιά. Πριν από τρία χρόνια. Όχι πολλά. Πέσαμε με τα πετράλωνα που θα δει στην Καμπανίγη. Άσε με το. Έγινε δε. Για καλά, φίλε. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Ο Αντώνης είμαι. Καλώς τον. ΑΕΚ. Ναι. Από το Περισσό έχω γεννηθεί στον Ταύρο. Του είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά. Ναι. Είχα πει για ένα θείο μου που είχα στη Νέα Μελανδία που δεν την ξέρουν τη Νέα Μελανδία πολύ. Μόνο εσύ την ήξερε και μου είπε για το Στολίγκα. Από εκεί βγήκε ο Στολίγκα. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι. Επειδή είπε για ένα διαιτητή που αυτοπροσδιορίστηκε. Ναι. Αυτοπροτάθηκε. Όχι αυτοπροσδιορίστηκε. Επειδή άκουγα την ΕΡΤ προηγουμένω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό, ναι. Και ένα άλλο πάλι που λέει, δεν ξέρω αν το είπανε, ο Καραπαπάς έκανε δώρο στο. Ποιος είναι ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, πώς το λένε, ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος, μια φούστα. Μία. Μία. Φούστα γυναικεία, μια φούστα γυναικεία του έκανε δώρο. Μίνι. Μίνι. Συνάντηση, μίνι. Ο Καραπαπάς. Μίνι. Μάλλον Μάξι. Λοιπόν, ακούω και έναν άλλο σταθμό που, ήταν, που λέγεται Παραπολιτικά και 5 με 7. Έχει. Είναι Ολυμπιακός αυτός ο. Του Μαρινάκη, τι θα είναι Παναθηναϊκός, θα είναι. Και είναι και ο Γκότσος εκεί, ένας Παναθηναϊκός, ένας ωραίος άνθρωπος, καλός. Δηλαδή ήσυχος, ήπιος, αλλά ο άλλος είναι, μιλάμε, φωτιά σκέτη. Και είναι ένας Παναθηναϊκός και του λέγε, ρε φίλε, τι λέει. Εσείς ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Αυτό ήθελα να πω και δεν λέω τίποτα άλλο για να συνεχίσετε. Και λέει, ποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Λέει, εσείς θα πάτε τον κόσμο να σκοτωθεί, λέει, από αυτά που κάνετε. Λέει. Λοιπόν, και δεν το δεχότανε με τίποτα. Λοιπόν, δεν σου λέω τίποτα άλλο γιατί εσύ είσαι ανεξάρτητος. Είσαι, πώς είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Είσαι ανεξάρτητος και μάγκας, ωραίος, παλιά σκοπής. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Βικτωρία Μίλια. Έχει, γεια. Πάμε στον Παύλο. Έλα, Παύλο. Καλησπέρα. Γεια σου, Παύλο. Ολυμπιακάρα. Ναι. Τάση με το Μαρινάκι, βέβαια. Δεν πειράζει. Ό,τι θες λες. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ στα ποδοσφαιρικά. Ας πάρει το πρωτάθλημα ο καλύτερος. Αλλά μην ακούω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα φέτος. Έτσι δεν είναι. Όχι. Οι κοπίνες γίνονται. Και γίνονται. Και πάντα. Πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι το πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Ενδιαφέρον, ναι. Αυτό λέμε όλοι. Δεν λέμε ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, έχω να πάω στο γήπεδο τώρα τελευταία από 4-5 χρόνια. Από το 81, γιατί ήμουν μέσα στο θάνατο των 21. Των παιδιών. Λοιπόν, από τότε έχω πάει τώρα τα 3 τελευταία χρόνια πάω. Λοιπόν, ήμουν μέσα. Εγώ άλλο θα σου πω, πολιτικό. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι δεν ψηφίσει από το 85. Γιατί σ' άκουσα. Ναι. Ξέρετε, είμαι 74 ετών. Τι κάναμε, ψηφίζαμε, έχω ψηφίσει 55 χρόνια, 55. Λοιπόν, τι προσφέραμε στους νέους, στη γενιά μας, τίποτα. Μπορεί να βγει ένας νόμος απάνω από τα 67, από τα 70, να μην ψηφίζει κανένας και να αφήσουμε στους νέους να αποφασίζουν. Συμφωνείς ή όχι. Όχι. Εντάξει. Όχι, το λέω το άλλο με άλλη έννοια. Δεν το λέω όπως νομίζεις. Δηλαδή, αν ψηφίζουν 40, δεν θα ψηφίσουν καλύτερα. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, θα παίρνω τα ενία την κυβέρνηση, την πολιτική στα χέρια τους. Μέχρι στιγμής εγώ που ψήφιζα, τι πρόσφερα στους νέους, τίποτα. Και οι άλλοι. Έχω ψηφίσει εγώ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ δεξιά, στο λέω. Ναι. Έχω ψηφίσει όμως και αριστερά, έχω ψηφίσει Πασόκ και έχω ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Στις εκλογές του 19 δεν ψήφισα κανένα. Λοιπόν, ο δεξιός που είναι 90 χρονών, με τον Πασόκ δεν πάει ψηφίζει. Λοιπόν, αυτός θα ψηφίσει για τη γενιά του 20. Όχι. Εγώ. Αυτό έχω προτείνει, δεν είναι δύσκολο βέβαια, αλλά εγώ λέω να βγει ένα νόμος, παίρνει σύνταξη τα 67, από τα 70 μην ψηφίζει. Τελείωσε. Άσε του νέου να βγουν μπροστά. Λοιπόν, γεια σου Παύλο, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα μαζί. Έλα, γεια χαρά, τι κάνεις. Καλά.
Έλα, δες μας τι σήμερα. Έλα, τι έγινε. Είσαι καλά. Καλά, εσύ. Καλά, ρε Γιώργα. Καλά. Έχουμε να μιλήσουμε καιρό, ακούω κάθε μέρα, βέβαια. Ναι, ναι. Δεν το συζητάω, δεν σε κάνω. Ήθελα να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Λέτε για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε Γιώργο. Πες με τον Άρη και τον τέτοιμο ονότερμα είναι ημίχρονο. Ο Άρης. Ναι. Έχει 2-3 δοκάρια και τελικά γίνεται αυτή η φάση να πούμε. Εντάξει, ήταν πέναλτι, εγώ λέω. Πες μου τώρα, υπήρχε περίπτωση η ΑΕΚ να παίξει μέσα στον Άρη και να την παίξει, να την παίξει ονότερμα ο Άρης. Στο μισό κύπελο θα τον έπαιζε. Στο μισό κύπελο. Όπως έπαιζε και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άλλο που έβαλε το τσίο τον γκολ αυτό με την καραμπόλα και φαγιά και κάτσανε και αντεκάψε μετά τα μπούρι. Λοιπόν, πες με το παραδείγμα να δούμε γιατί εσύ βλέπει χρόνια μπάλα όπως εγώ. Ότι την καλύτερη μπάλα, πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να μην το πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν λέω ότι θα το πάρει. Θέλω Ολυμπιακό. Μόνο όταν είναι ημίχρονο. Τυχαίο γκολ να πούμε η κολοφαρία έβαλε τον γκολ αυτό και μετά έγινε στραβώσαν όλα. Κατάλαβες. Εντάξει, μόνο ο Παναθηναϊκός κοντράτησε λίγο. Όχι ότι βέβαια έχει και μια μαδάρα, αλλά είναι πιο σταθερή ομάδα. Πιστεύω ο Τσάλες. Τα πούμε τώρα. Θα δείξει. Θα δείξει. Καλά, είσαι καλά. Καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Η Σταυρούλα καλά, όλα. Η Σταυρούλα έφυγε. Γύρισε πίσω στο Ντουμπάι. Έφυγε. Είναι στο Ντουμπάι, ε. Ναι, γύρισε. Κάτισε εδώ 20 μέρες και έφυγε. Μάλιστα. Έγινε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θεωρώ, παιδί μου, ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένας καλός ημιτελικός μεταξύ Νάπολη Μπενφίκα. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε στο ημιτελικό, αφού η Νάπολη παίζει με τη Μίλαν και η Μπενφίκα, η πολύ βελτιωμένη φέτος Μπενφίκα, παίζει με τη Μίντερ. Ένας ημιτελικός μεταξύ Νάπολη Μπενφίκα πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να δούμε μπάλα. Στις 7, Ελλάδα-Λιθουανία από την Αγία Σοφιά. Από τον Α φυσικά. Τα λέμε αύριο στις 4. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.